την κυρία Άννα Καραμαλή. Καλησπέρα, κυρία Καραμαλή. Καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Παρακαλώ, συνάδελφος δημοσιογράφος, η κυρία Καραμαλή, φαντάζομαι ότι γνωρίζετε όλοι. Τώρα, δύσκολα τα πράγματα για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν περιμένω να μου πείτε ότι θα χάσετε και δεν πρέπει να μου το πείτε αυτό. Δίνετε έναν αγώνα σκληρό για 2 ακόμα 24 ώρες. Τι σας λένε οι νεοδημοκράτες? Είμαι περίεργος, θα ήθελα πραγματικά, δεν μου αρέσει καθόλου να κάνω τον πολιτευτή, τον υποψήφιο βουλευτή. Θα ήθελα όμως να δω τι σας λένε οι νεοδημοκράτες όταν πάτε και τους ζητάτε ψήφο. Τι σας λένε, τι ακούτε δηλαδή, άσχετα αν σας ψηφίσουν. Καταρχήν, Κυριακή κοντή γιορτή. Βεβαίως, εννοείται αυτό. Μένουν 2 24 ώρες. Όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι, όλο το παιχνίδι θα παιχτεί, εμείς θα το κυνηγάμε ψήφο-ψήφο. Σαφέστατα υπάρχει ένα σαφές προβάδισμα του ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα, αλλά επίσης υπάρχει και ένα ποσοστό αναποφάσιστων. Υπάρχει ένα ποσοστό 9-10%. Ναι, και θέλω να σας θυμίσω ότι το 2000, νομίζω θα το θυμόμαστε οι περισσότεροι, τρεις φορές άλλαξαν τα αποτελέσματα και πολλοί κοιμήθηκαν υπουργοί και ξύπνησαν βουλευτές. Έτσι είναι, πράγματι. Ο κόσμος τι σας λέει, κυρία Καραμαλή, ο απογοητευμένος νεοδημοκράτης που θα σας ξαναψηφίσει? Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει. Δεν διατελέσατε υπουργός. Έτσι. Έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Όχι. Στηρίξατε όμως την κυβέρνηση με κάποιες αποφάσεις σας. Έχετε ευθύνη και σε πολιτική ευθύνη εννοώ. Βεβαίως. Τι σας λέει η συνταξιούχος, η γιαγιά, η οποία είναι δεξιά από προπάπου? Να μην τους διαχωρίσουμε. Εδώ υπάρχει ένα διακύβευμα. Πέρα από τη σταθερότητα ή αστάθεια, για μας υπάρχει και το εξής. Ναι. Δεξιά ή αριστερά, και μάλιστα όχι μία απλή αριστερά, η ριζοσπαστική αριστερά. Και αυτό μας ενώνει όλους. Και θέλω να σας πω ότι είναι πιο συσπηρωμένοι, είμαστε πιο συσπηρωμένοι εμείς οι βουλευτές που απευθυνόμαστε, που μπαίνουμε σε σπίτια ή σε εκδηλώσεις εννοώ. Ναι. Έτσι, είμαστε πολύ πιο συσπηρωμένοι από το 2012. Τώρα θα μου αυτή είναι η εικόνα που έχω. Ναι, εντάξει, σύμφωνοι. Είναι απόλυτα σεβαστό αυτό που λέτε. Τώρα θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι τώρα για τον περισσότερο κόσμο το διακύβευμα, δεν λέω για όλους, δεν είναι πλέον δεξιά-αριστερά. Είναι έχω λεφτά στο πορτοφόλι, δεν έχω. Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή, ζω ή δεν ζω. Δεν πάνε να είμαι δεξιός. Αν με εξαθλειώνει ο άλλος, τι ίδια να το κάνω να είμαι δεξιός ή αριστερός? Και το αντίστροφο βεβαίως. Ναι, και το αντίστροφο. Και το αντίστροφο βεβαίως. Βεβαίως. Έτσι είναι. Την ίδια ώρα όμως, ο φόβος ότι μπορεί να έρθει η αριστερά συσπηρώνει εμάς τους νεοδημοκράτες δηλαδή, και τις συγγνώμη, κυρία Καραμαλή, τώρα είστε νέα και είστε και συνάδελφος. Τι μπορεί να γίνει δηλαδή αν έρθει αριστερά? Να μου πάρει το σπίτι, να μου κλείσει το ATM, να μου πάρει το αυτοκίνητο? Αυτό γιατί το λέτε αν έρθει αριστερά? Γιατί... Τι θα μας κάνει δηλαδή αριστερά? Θα μας κάνει ντά? Δουλεύω στον ιδιωτικό τομέα. Έχω αλλάξει 6 πρωθυπουργούς. Σιμίτη, Μητσοτάκη, Παπανδρέου. Συγγνώμη, Σιμίτη, Καραμαλή, Παπανδρέου, Παπαδήμο, Σαμαρά και πάμε στον Τσίπρα κατά πάσα πιθανότητα. Mm-hmm. 6 πρωθυπουργούς. Mm-hmm. Τους έχω κάνει κριτική, τι να σας πω. Mm-hmm. Πάλι στη δουλειά μου ήμουν την επόμενη μέρα. Τι μπορεί να αλλάξει δηλαδή με τον ΣΥΡΙΖΑ για να το καταλάβω, για να καταλάβουμε και εμείς τι λέμε. Παρακαλώ. Κοιτάξτε, οφείλουν όλοι να γνωρίζουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ως αξιωματική αντιπολίτευση δεν ψήφισε ούτε ένα νομοσχέδιο πέραν της τροπολογίας του Ρωμανού που την κατέθεσε με το ΠΑΣΟΚ. Που σημαίνει ότι δεν ήταν μια σοβαρή αξιωματική αντιπολίτευση και δεν εννοώ να δεν ψηφίσει. Δεν ήταν υπεύθυνη, εννοείται. Βεβαίως, να ψηφίσει τα μέτρα τα δύσκολα που παίρναμε, αλλά τις μεταρρυθμίσεις. Δεν ψήφισε κανένα νομοσχέδιο, καμία τροπολογία για την προστασία της πρώτης κατοικίας, αφού νοιάζεται για τους στόχους. Δεν ψήφισε τη ρύθμιση για τις 100 δόσεις, ενώ στο πρόγραμμα. Τώρα λοιπόν, έχει αν κερδίσει εκλογές, θα μπορούμε να συγκρίνουμε. Αν αυτά τα οποία έλεγε άρα, τα κάνει, λοιπόν, δεν τα κάνει. Άρα λοιπόν, εμείς με όλα τα λάθη μας και τις παραλήψεις μας καταφέραμε πράγματα. Άκουσα με ιδιαίτερη προσοχή και τον κύριο Μωραΐτη. Στο φαύλο κύκλο και σε αυτά που όλοι ζήσαμε, μας έβαλε ο κύριος Παπανδρέου. Εντάξει, γιατί τώρα θα θυμάστε πάρα πολύ καλά. Καλά. Όλοι έχουν παραλάβει καμένη γη. Απλά θυμάστε, ως αξιωματική αντιπολίτευση, εμείς στη συνέχεια ψηφίσαμε τα 2/3 των νομοσχεδίων που είχε το ΠΑΣΟΚ, που ήταν κυβέρνηση, και εμείς ήμασταν αξιωματική αντιπολίτευση. Και εννοώ τις μεταρρυθμίσεις. Δεν εννοώ κάτι διαφορετικό, κάτι που ήμασταν εκ διαμέτρου αντίθετοι, αλλά βάλαμε πλάτη για το καλό της πατρίδας. Την ίδια ώρα, όταν ήμασταν εμείς κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν στήριξε ούτε ένα νομοσχέδιο. Και από τα 2,5 χρόνια τα δύο ζητούσε επιτακτικά εκλογές και το τελευταίο εξάμηνο. Ενώ ήξερα ότι διαπραγματευόμαστε και ότι είμαστε στην πέμπτη και τελευταία αξιολόγηση. Όπου μάλιστα, ο Τρόικα ζητούσε λαγούς με πετραχίλια. Πάντως εσείς κυβερνήσατε τόσο καιρό. Βεβαίως. Είναι... Με τα λάθη μας και με τις παραλήψεις μας φέραμε μείωση ανεργίας ελάχιστη, ελάχιστη. Μικρή αύξηση της ανάπτυξης, 1%. 1% κάτω την ανεργία λόγω μετά από των καλοκαιρινών τουριστικών περιόδων. Μετά από 5 χρόνια ύφεση, δεν πρέπει δηλαδή δεν να αναγνωρίζουμε τα καλά. Πραγματικά, κυρία Καραμαλή, να μηδενίσω το έργο της Νέας Δημοκρατίας και του κυρίου Σαμαρά. Όμως πρέπει να πω το εξής. Όλα στη ζωή κρίνονται εκ του αποτελέσματος. Όλα. Όταν ο άλλος βλέπει λοιπόν ότι εσείς του λέτε πως μειώθηκε κατά 1% η ανεργία. Ελάχιστη. Άνεργο το γιο του, άνεργη την κόρη του, άνεργη την ξαδέρφη του, άνεργο το ανιψάκι του και το εγγονάκι του. Τώρα τα ξέρετε πώς θα ακούει αυτά τα πράγματα.
Το ξέρω. Τα ακούει πραγματικά, είναι έτοιμο να σπάσει την τηλεόραση. Το ξέρω, αλλά πριν τη σπάσει, ναι, να σκεφτεί το εξή. Όταν ο Καραμαλής έλεγε να παγώσουμε μισθού και συντάξει και ναι, κάποιο άλλο, ο κ. Παπανδρέου, βγήκε το και είπε: λεφτά υπάρχουν. Μαύρισαν τον Κώστα τον Καραμαλή και τον δικαιώνει ιστορία. Την ίδια ώρα βγαίνει ο κύριος Σαμαράς και λέει: εγώ θα μειώσω τον ένφια 7%, αυτό μπορώ. Σταδιακή μείωση φορολογικών συντελεστών, αυτό μπορώ. Και υπάρχει ένας άλλος Παπανδρέου που ονομάζεται Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ναι, θα κάνει τα πάντα. Ξέρετε, όλα. Και εγώ αναρωτιέμαι, οι Έλληνες δεν καταλαβαίνουν ότι δεν υπάρχουν λεφτά. Δεν καταλαβαίνουν ότι γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια. Ναι, αλλά έχει και την ελπίδα ο Έλληνας να δει και κάτι άλλο, έτσι. Δεν μπορεί και καλά να ψηφίζει μονίμως Νέα Δημοκρατία και Πασόκ, άμα δεν του αρέσει. Δεν διαφωνώ. Τα είδαμε τα κόμματα αυτά. Να δούμε και κάτι άλλο. Δεν είναι κακό αυτό στη ζωή. Να δουν, αλλά ξέρετε, απλά κοντά στα ξερά. Εάν ψηφίσει ο ελληνικός λαός ΣΥΡΙΖΑ και είναι πρώτο κόμμα. Αυτοδυναμία εγώ δεν βλέπω, αλλά αν είναι πρώτο κόμμα. Ναι, η προσωπική μου εκτίμηση ναι, είναι αυτή. Σωστό. Έτσι, αν είναι πρώτο κόμμα, κοντά στα ξερά, δυστυχώς θα κάνουν και τα χλωρά. Και εμείς δεν έχουμε τέτοια περιθώρια σε μια χώρα που ακροβατεί. Ωραία, θα τα δούμε και θα κρυθεί. Υποψήφια στη δεύτερη της Αθήνας είστε, κυρία Καραμαλή. Ναι. Δεύτερη ή τρίτη φορά. Κατέβηκα το 12, εκλέχθηκα και τώρα ξανακατεβαίνω. Ναι. Το 12 ήταν μετά με τη λίστα, εννοείται, έτσι. Δεύτερη φορά. Μάλιστα. Δεύτερη φορά. Να σε ευχηθώ καλή επιτυχία, κυρία Καραμαλή. Και σε εσάς. Έτσι, είστε ένα νέο πρόσωπο, είστε συνάδελφος δημοσιογράφος. Τουλάχιστον εσείς έχετε φωνάξει και έχετε ασκήσει κριτική. Πολλές φορές. Πολλές φορές, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Καλή επιτυχία λοιπόν στη δύσκολη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας.